Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Βλέπετε σήμερα είμαι λίγο κάπως καλύτερα. Εντάξει, δεν είμαι ακόμα καλά, αλλά είμαι καλύτερα πως ήμασταν αυτές τις 3 μέρες, έτσι. Μου έχει σταματήσει η καταρροή, δεν έχω άλλη καταρροή, αλλά είμαι ακόμα βραχνισμένη γιατί έχει κατέβει όλα εντός το λαιμό. Οπότε προσπαθώ να ρίξω για να το βγάλω. Εντάξει, ξεπλένουμε με φυσιολογικό ρο, με αλατό νερό κτλ. Δίνω το σιροπάκι που σας έδειξα. Με βοηθάει πολύ το σιρόπι για να δείξω, να βγάλω. Αυτά, πολλά τσάι, γιατί με έχετε ρωτήσει τι κάνω εγώ. Πολλά τσάι, πάρα πολλά τσάια. Εντάξει, δεν πίνω πάντα τσάι. Πίνω είτε χαμομήλι, είτε θα φτιάξω σκέτο νεράκι με μέλι και λεμόνι. Τσάι θα πιω πρωί και βράδυ, έτσι δεν πίνω ή πρωί και απογευματάκι, ούτε βράδυ το αργά θα πιω, γιατί μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτά. Τι άλλο? Ναι, το μέλι δεν το βάζω σε καυτό τσάι, έτσι το αφήνω λίγο να κρυώσει και μετά βάζω το μέλι. Τι λένε ότι δεν είναι καλό να βάζει σε καυτό τσάι το μέλι, γιατί χαλάει την ουσία. Αυτό. Θέλω πάρα πολύ νερό, πολύ χυμό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάνε, έχετε πρόβλημα κι εσείς, πίνετε πάρα πολύ. Όλη την ώρα ήμουν στη τουαλέτα. Πίνω, τρέχω, αλλά εντάξει. Αυτό βοηθάει πραγματικά γιατί βγάζει την αρρώστια, φεύγει, καθαρίζει το σώμα σου, ο οργανισμός. Αυτά. Σήμερα πάλι εδώ, τα γνωστά, πρέπει να πάω να φτιάξω κάτι μεσημεριανό, γιατί πρέπει και να φάμε κάτι. Άρρωστος είσαι, δεν είσαι καλά, αλλά το φαγητό, με το πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει για να φάνε τα παιδιά, έτσι. Οπότε αναγκαστικά θα πάω στην κουζίνα να μαγειρέψω κάτι. Τι άλλο θα κάνω, δουλειές, εντάξει τα γνωστά, δεν κάνω τίποτα, το σπουδαίο όλες αυτές τις μέρες. Έχω πάρα πολλές δουλειές, να σας πω την αλήθεια, θέλω να πίνω τα μπανζούρια, θέλω να... Αλλά θα μπορούσα να ξεκινήσω, μην με βλέπετε έτσι, είμαι τρελή, είναι από αυτές που όλα αυτά τα χρόνια έκανα, δεν λυπόμουν καθόλου το εαυτό μου. Και άρρωστη ήμουνα και δουλειές έκανα και τα λοιπά. Και στην δουλειά πήγαινα άρρωστη. Τώρα εντάξει, όταν έχεις παιδιά σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά. Γιατί σκέφτεσαι ότι είσαι μαμά και σε χρειάζονται τα παιδάκια σου, έτσι. Οπότε δεν θα κάνω μπαζούρια, δεν θα κάνω μπαλκόνια, τίποτα. Θα περιμένω λίγο να συνέρθω. Και αν όλα πάνε καλά, μετά θα κάνουμε μια μέρα μαζί. Πρέπει να σιγά σιγά να αρχίζω και τα ντουλάπια να τα αλλάξω. Και εκεί χαμός, και εκεί δουλειά πολύ, οπότε θα έχω και αυτό να κάνω. Τι άλλο? Αυτά, τι κάνετε εσείς, γράψτε μου στα σχόλια. Βλέπω ότι γράφετε όλοι περαστικά και τα λοιπά και μην ανησυχείς, μου λέτε και... Εντάξει, δεν ανησυχώ, πάντα το μυαλό περνάει, ξέρετε, κάνει διάφορες σκέψεις και διάφορες ιστορίες, αλλά εντάξει, προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι ψύχρεμη και να το περάσω όσο πιο ψύχρεμα γίνεται, όσο γίνεται. Από εκεί και πέρα, ό,τι γίνει, θα γίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Αυτό. Πάω εγώ να ξεκινήσω να κάνω δουλειές, θα πάω στην κουζίνα να μαγειρέψω και μετά ό,τι έχω θα σας δείχνω. Αυτά. Για μεσημερινό σήμερα θα φτιάξω μπιφτέκια. Έχω πάρει κιμά από το κρεοπωλείο. Εδώ είναι ανάμεικτος. Θα βάλω 2 αυγά. Εδώ έχω τρίψει, έχω περάσει το blender κρεμμυδάκι, σκορδάκι, άνιθο. Θα βάλω τριμμένη φρυγανιά. Κανονικά βάζω ψωμί βρεγμένο, αλλά δεν έχω τώρα. Θα βάλω φρυγανιά, δεν πειράζει. Επίσης θα βράσω εδώ, έχω βάλει νεράκι. Θα βράσω, θα φτιάξω χυλό από καλαμποκάλευρο. Βασικά είναι σαν σιμεγδάλι, είναι πιο χοντρό αυτό. Αυτό λοιπόν, πάω να φτιάξω το κιμά για να τηγανίσω τα μπιφτεκάκια. Να φάμε. Εδώ λοιπόν τηγανίζονται τα μπιφτεκάκια μας και από εδώ έτοιμος και ο χυλός μας. Οπότε σε λίγο θα φάμε τα παιδάκια μου. Αχ, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που παίζει το παιδάκι μου. Έχει βάλει την κουβερτούλα κάτω για να ζεσταίνεται. Σε λίγο... Τι είναι, σαν καζόν? Α, τέλεια ιδέα. Είναι χνοντοτή κιόλας, ε. Έχει χνοντοτή είναι σαν το καζόν. Έχει βάλει εδώ γήπεδο από εκεί τέρμα. Και παίζει και ο Μάη γρινιάζει. Ναι, Μάη, μην γρινιάζεις, Μάη, όλα καλά. Ο Μάη ο γρινιάρης, ακούτε, έχω βάλει πλυντήριο, πλένει. Ναι,
έχω αλλάξει τα συντόνια μου, θέλω όλα να τα πλύνω, να αλλάξω, να μην φύγει η αρρώστια όλη. Οπότε αυτά. Τι σου πέσανε? Τι γρινιάζεις καλέ, τι θέλεις εσύ? Δεν πάω για ύπνο τώρα, μην περιμένεις. Νιστάζει και θέλει κάποιος να ξαπλώσει. Δεν θέλει την κουβέρτα κάτω, τη θέλει στο καναπέ για να μπει κάτω από την κουβέρτα, ε? Βασίλη, ναι. Σήμερα έξω έχει ωραία μέρα. Ναι, φυσάει, αλλά εντάξει, είναι πιο ωραία από χτες. Όχι, η παραλία δεν είναι, Βασίλη. Γιατί γκρινιάζεις, παιδί μου, γιατί γκρινιάζεις εσύ? Έλα, γάτ μου. Βγήκα λίγο έξω, κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι να πάρω λίγο αεράκι καθαρό. Εντάξει, καθαρό. Πλαστή, αλλά εντάξει. Είναι ωραία σήμερα, δεν έχει κρύο καθόλου. Φυσάει πολύ ή λίγο έτσι ελάχιστα, αλλά είναι πολύ ωραία. Ο Ανδρέας είναι μέσα, ξεκουράζεται και εγώ κάθομαι εδώ λίγο μόνη μου. Η Τόνια κάνει τα μαθήματα, ο Βασίλης βάζει τη στολή του και τώρα χάθηκε και αυτός εδώ έξω. Και πάλι πίσω φώτα τα παπούτσια. Έχω πλύνει τα δικά μου τα άσπρα, οπότε βλέπετε πάλι παπούτσια. Έχω μανία με τα παπούτσια, μου αρέσουν τα παπούτσια να είναι, όπως σας είπα, πάντα καθαρά. Έτσι. Αχ, σαν. Μάλλον θα πάω μέσα, είμαι για πολύ. Κοιτάξτε εδώ τα αβοκάντο μου πως έχουν γίνει, τεράστια. Το ένα, πολύ ψηλό. Και τα άλλα είναι λίγο πιο μικρά. Μου έχει βάλει πεφαρά μου εδώ όλες τις γλάστρες. Εγώ τις είχα τις άλλες κρεμμένες, δεν μην φαίνονται. Αυτή μου τα έχει βγάλει όλα εδώ, λέει, να είναι στο ήλιο. Και μία από εκεί μου έχει βάλει, μου έχει αγοράσει, μου έχει φυτέψει. Της είπα να τα πάρει, να της τα δώσει σπίτι της. Αυτά. Εδώ η Τόνια κάνει τα μαθήματα. Τι κάνεις? Γαλλικά. Γαλλικά. Τι γράφεις? Τα γεύματα. Τα γεύματα. Ναι. Κρουασάν, μπανάνα, φρούτα. Σο. Καλά τα πας? Ναι. Ναι. Μπορείς να μαζέψεις πάλι αυτό το βουνό? Έχει βγάλει όλα τα τσάντα. Κοιτάξτε και βουνό. Παναγία μου. Πρέπει να πάω στα εκεί να βρω κάποια ραφιέρα εκεί να τις βάλω στο πλάι, να μπορέσει να βάζει τα βιβλία της. Γιατί εντός του σερτάρι δεν χωράνε όλα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Γιατί τώρα έχει πολύ περισσότερα βιβλία, οπότε δεν χωράνε έτσι πάνω στο γραφείο όλα. Να δω μήπως βρω κάτι εδώ δίπλα στο γραφείο να τις βάλω για να τα τακτοποιήσει εκεί. Το αγόρι μου βγήκε έξω. Κάνει προπόνηση. Πού είσαι? Κάνεις προπόνηση? Θέλεις να πάρω λίγο τη απλώστρα πιο μέσα? Ναι. Να την πάρω λίγο να μην σε ενοχλήσει εκεί? Ναι. Κούκλος εδώ έβαλε τη στολή του και κάνει προπόνηση. Εντάξει, πιο άνετα είσαι τώρα? Εδώ, στο τοίχο χτυπάει την μπάλα. Πιο άνετα, λέω, είσαι τώρα? Ναι. Ωπα, πάμε. We are not blind, but ignore the signs. We are dead inside, but look alive. Always saying that we do the right. Always saying that we do the right. Yeah.
the signs. We are dead inside but look alive. Always saying that we do the right. Always saying that we do the right. I can stop crying when I see. Πάμε να δούμε κάποιος εκεί γκρινιάζει έξω. Ποιος είναι αυτός που γκρινιάζει έξω, Μάι? Εσύ φώναζες, έλα μέσα. Έλα μέσα, Μάι. Έλα εδώ. Έλα, αφού ήθελες μέσα, γιατί φωνάζεις? Ναι, ναι. Όταν ήθελα έπρεπε να μου ανοίξει, όχι τώρα. Έχει και παράπονα κιόλας, ναι. Έχεις και παράπονα κιόλας. Εδώ οι κουβερτούλες μου που σκεπάζομαι. Τη μία σήμερα ο Βασίλης, είδατε, την είχε βάλει κάτω. Ωραίες. Τι έγινε, Μάι? Τι θα κάνουμε, ε? Όλα καλά? Εδώ τα αγόρια μου, κοιτάξτε η εικόνα, φανταστική, δεν είναι τέλεια? Και οι τρεις. Τόνια, θέλεις να ζηλέψεις εδώ τα αγόρια μας? Όχι, έλα να δεις πως κάθονται. Ο άλλος κρύφτηκε εκεί πίσω από τον μπαμπά, είσαι καλά? Βασίλη? Βασικά πάνω μου είναι. Εσύ κρύφτηκες πίσω από τον μπαμπά εκεί. Ζεσταίνεσαι, ναι. Είσαι καλά εκεί με τον μπαμπάκα και με τον Μάι? Και βλέπουνε, τι βλέπετε? Ποδόσφαιρο πάλι. Δεν αυτό έχουμε ποδόσφαιρο κάθε βράδυ και τα κορίτσια ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχετε ελεύθερο χρόνο. Είναι φάση. Α, τι ωραία, ελεύθερο χρόνο. Είδες, τι ωραία. Ναι, έτσι όπω είμαι για ελεύθερο χρόνο τώρα. Ναι, πάω από μόνη. Τι άλλο κάνω? Μάι, τι έγινε? Λοιπόν, όσο εγώ έχω ελεύθερο χρόνο, κάθομαι και χαλαρώνω, έτσι μου είπαν τα αγόρια μου, να κάθομαι να χαλαρώνω. Τι να κάνω, πρέπει να μαγειρέψω κάτι. Α, όχι, έχουμε φαγητό. Μήπως ψήσουμε κανένα κεμπάκι τα παιδάκια, ε? Τι λες, μπαμπά? Έχεις όρεξη? Όχι. Δεν έχω. Έτσι λίγα να φάνε τα παιδάκια μας. Έχω όρεξη, έχουμε μπιφτέκια βέβαια, αλλά εντάξει. Ψήσουμε τα μπιφτέκια. Τι τα χρειαζόμαστε τα μπιφτέκια? Ψημένα είναι τα μπιφτέκια, τι να τα ψήσουμε? Πρέπει να πάρουμε για τα χαλιά να μας τα φέρουνε. Έχετε στρώσει εσείς, έχετε στρώσει τα χαλιά, είναι νωρίς ακόμα. Τι λέτε, για γράψτε. Τα δικά μας είναι στο καθαριστήριο, πρέπει να τους πάρουμε τηλέφωνο να μας τα φέρουνε κιόλας, γιατί τα δώσαμε με φύλαξη. Δεν έχουν που να τα κρατάμε, οπότε όταν τα παίρνουν και τα πλένουν, τα καθαρίζουν, τα κρατάνε και όταν θέλουμε να τα ξαναστρώσουμε, τους παίρνουμε τηλέφωνο και μας τα φέρνουν τότε. Καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Άμα τους πληρώσει, όλοι καλοί είναι, Βασίλη. Όλοι καλοί είναι άμα τους πληρώσει. Αυτά. Οπότε πάω να κάνω κάτι στην κουζίνα να ετοιμάσω. Μήπως για να φάμε βραδινό. Πήγαν τα αγόρια μου μέχρι το σούπερ μάρκετ γιατί θέλαμε να ψήσουμε το κεμπάμπ, αλλά δεν έχουμε πίτες, ούτε ψωμί είχα σπίτι. Οπότε πάνε να πάρουν και μερικές πιτούλες για να ψήσουμε τέτοιο. Και μπορεί να πάρει, του ζήτησε να πάρει πατατούλες καταψυγμένες στα baby που είναι με φλούντα, να τηγανίσω και αυτά, έτσι κάτι διαφορετικό λίγο για τα παιδιά, για βραντάκι. Αυτά, πάω εγώ στην κουζίνα, θέλω να μαζέψω λίγο, έχω κάποια πράγματα και κάποια πιάτα από το μεσημέρι που δεν τα έκανα και τα λέμε λίγο αργότερα. Γύρισαν τα αγόρια μου, το σούπερ μάρκετ πήραν αυτές εδώ τις πιτούλες. Δεν ξέρω, είναι, α όχι, δεν είναι καλαμποκιού, είναι κανονικές. Αυτές τις πατάτες που σας έλεγα που θέλω να τις τηγανίσω, τις baby που είναι με φλούδα. Αυτά τα μπισκότα, τα παντοπούλου που είναι πολύ ωραία, αυτά τα κουλουράκια πήρανε. Αυτά για τα παιδιά, ο Βασίλης πήρε και τα κρουασανάκια, μας αρέσουν πολύ αυτά και η Τόνια και ο Βασίλης τα αστεργείου και ένα μπισκότο αυτό εδώ. Αυτά, πάω να βάλω το τηγάνι να τηγανίσω τις πατατούλες και ο Ανδρέας έξω ξεκινάει να τηγανίσει, να ψήνει το κεμπάπ, έτσι, απρογραμμάτιστο, δεν πειράζει, αφού θέλουν τα παιδιά πολύ, ας το κάνουμε. Να τα σε αυτές οι φατάτες, έτσι είναι, πρέπει να είναι μαριναρισμένες και πρέπει να είναι και προτηγανισμένες κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, έπρεπε να διαβάσω εκεί. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο υγιεινό, αλλά μια φορά του χρόνου και σε δύο χρόνια μπορείς να τρως. Έχουν πάρα πολύ καιρό να πάρουμε. Ίσως μπορεί να έχουν περάσει και δύο χρόνια, ε, Ανδρέα? Ναι, ναι. Πολύ καιρό. Τώρα δεν ξέρω, μου ήρθε, ήθελα κάτι τέτοιο.
Οπότε πάω να βάλω να τα τηγανίσω. Προχωράει εκεί ή όχι ακόμα? Μόλις άνοιξα. Α, οκ. Εδώ έβαλε το αγόρι μου και ψήνει. Πολύ ωραία. Μυρίζουνε. Μου φήμισε τώρα την καραντίνα. Αχ. Αχαχα. Ωραία. Εδώ έχουμε και τις πιτούλες μας και από εκεί έχουμε και άλλα κεμπάπ. Αυτά σας έχω δείξει, δεν θυμάμαι τα κεμπάπ. Τα παίρνω από το ακροπολείο της γειτονιάς μας, βλέπετε έτσι. Είναι πολύ ελαφριά, πολύ ωραία, δεν ξέρω πού τα παίρνουν. Από κάπου τα φέρνουν έτσι έτοιμα μάλλον. Αλλά είναι φοβερά. Έχουμε φάει πολλές φορές κεμπάπ και σε ταβέρνες και σε αυτά, αλλά αυτά δεν περιγράφονται, δεν ξέρω, είναι πολύ νόστιμα. Οπότε αυτό, κλείσω, δεν μπορώ να το κλείσω. Να δες έτσι τηγανίζονται αυτές οι πατατούλες, είναι φοβερές, γίνεται έτσι χρυσό χρώμα, πορτοκαλό, χρυσό, πολύ ωραίες. Είναι και νόστιμες, όπως είπα δεν είναι ό,τι πιο υγιεινό, αλλά... Επίσης πάω να φτιάξω μια σαλατίτσα, αγούρι, ντομάτα, πιπεριές από την Καστοριά ακόμα, βλέπετε, αρχίζουν και γίνονται, τις είχα στο μπαλκόνι και έχουν μαραθεί λίγο, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραία. Κρεμμυντάκι, αυτά. Έτοιμες οι πατατούλες, έτοιμη και η σαλάτα. Πάω να τα βάλω στο τραπεζάκι, θα κάτσουμε στο σαλόνι. Νομίζω ότι είναι και έτοιμο και το κεμπάπ και να φάμε. Εδώ βάλαμε όλα. Εντάξει, ακόμα πίτασα ο Ανδρέας ψήνει έξω. Έχει και άλλα 5 κεμπάπ να μας τα φέρει. Εδώ κάθεται ο Βασίλης, είναι ο πρώτος. Ναι. Τι μάρκα αεροπλάνου είναι αυτή εκεί με τα μπλε και τα κόκκινα? Μάρκα αεροπλάνου? Ναι. Πού βλέπεις αεροπλάνο? Εκεί, αυτή είναι μια μάρκα αεροπλάνου από την ταινία. Δεν βλέπω εγώ. Πού γράφει? Γύρω-γύρω εκεί που έχει διαφημίσεις. Δεν είναι αεροπλάνο. Τι είναι? Φιντεξ. Φιντεξ. Α, courier είναι, Βασίλη. Α, εσένα σου θυμίζει από αυτό το έργο που είδες, από αυτή τη ταινία. Ναυαγός. Το ναυαγός πώς ήταν, αυτό που... Αυτό το αεροπλάνο. Ναι, δεν ήταν το Φιντεξ εκεί. Κάτι άλλο ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, Φιντεξ, ναι. Μάλιστα, τι θυμάται το αγόρι μου. Λοιπόν, καλή όρεξη εμάς και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Μάι, καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Θα φας μαζί μας, Μάι, ή όχι? Μάι, θα φας μαζί μας ή όχι? Μπαμπάκι, Μάι. Μη του δώσεις, Βασίλη, εδώ μέσα, μη του βάλεις. Εδώ έρχεται και το κορίτσι μου. Πού είναι το κορίτσι μου, για να το δω. Κρυώνει, έχει βάλει πάνω της ό,τι βρήκε. Λοιπόν, κάθισε να φας. Όπου θέλεις, πάρε το σκαμπό, πάρε και τέτοιο μαξιλάρι, ό,τι όπου βολεύεσαι, εντάξει. Καλή όρεξη. Επίσης. Καλή όρεξη, Ανδρέα. Καλή όρεξη. Λοιπόν, φάγαμε και τώρα πάλι βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ποιος παίζει, ποιος είναι? Πράγα ΑΕΚ. Α, ΑΕΚ παίζει και ήταν εκεί μια ιαία και χόρευε με ένα κασκόλ στα χέρια της. Εγώ έφαγα και έτσι έκατσα εδώ να χωνέψω. Άντε, καλά. Ναι, καλά. Όχι, αυτός είναι ο... Α, και η Τόνια βλέπει ποδόσφαιρο σήμερα. Τόνια, όλα καλά. Τόνια, αρρώστησες κι εσύ. Ε? Βγάζει τη μάσκα. Ντροπή του. Τόνια, αρρώστησες που βλέπεις ποδόσφαιρο. Βγάζει τη μάσκα, δεν βγάζει τη μάσκα. Ω, φόκους. Βάζει τη μάσκα. Τι φόκους, παιδί μου. Ψήνεται, έχει ψήρες. Σταμάτα. Αυτή έτσι θα βλέπει το ποδόσφαιρο. Τίποτα. Βασίλε, μην κάνεις έτσι. Μπράβο, μπράβο, αγόρα. Έλα. Η γλίτσα της. Τους κάναμε όλους. Κοίτα εδώ, κοίτα. Ο Παναγιωτάρης. Ποιος Παναγιωτάρης, βρε? Παναγιωτάρη το λένε. Ναι. Μαντόλας. Βασίλη, άμα δεν τους ξέρεις, αυτή ήταν η απχόρευε, όχι? Όχι, όχι. Και είναι όλο γυναίκες. Ναι. Άλλη δουλειά δεν έχουν, ούτε ο κορονοϊός δεν τους τρομάζει. Ούτε ο κορονοϊός δεν τους τρομάζει. Και δεν είναι μικρές. Μεγάλες γυναίκες. Τι κάνουν εκεί? Τόσο μικρούτσικες γυναίκες να πάνε να δούμε. Όχι τόσο μικρούτσι, Βασίλη, οι κοσάρες. Βασίλη, ήρεμα, ψυχραιμία. Δείξα, και πού παίζουνε?
Πορτογαλία. Oh my god! Πορτογαλία, τέλεια. Βασίλη, σταμάτα να φύγει. Να είτε εκεί. Τι στα... βάζει φωτογραφία, ρε κόρης. Τι βάζει μου φωτογραφία πρώτα. Ναι. Γιατί και αυτή. Εσύ τι έβαλες τα πόδια σου επάνω μου, βρε. Κόμπε. Και αυτή βγάζει φωτογραφία. Τόνια, ωραία βολεύτηκες, λέω από εκεί, ε. Τόνια. Φωνάει το πόδι σου. Έλα να σηκωθείς να μαζέψετε τα πιάτα, πεντάκια. Έλα. Γιατί και τον ρωτήσω Βασιλοπούλου. Βασιλοπούλου δεν είναι Βασιλοπούλου, πώς είπαμε. Βασιλοπούλου. Δεν είναι το νονοπούλου. Ήταν είχε νονο, είχε δύο νονο. Και αυτός που μιλάει. Τι... Α, αυτός μιλάει ουκρανικά και δυσκολεύει. Ουκρανικά και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πει το όνομα. Όλα τα άλλα τα είπα. Αυτό το όνομα δεν μπορούσε να τα πει με τίποτα. Γελάγαμε. Κάτσε τώρα να δω πώς το λένε. Για δες πώς το λένε, πες μας. Πάω και ένα. Άχρηστο. Άχρηστο, γιατί. Με τη Ομόνια παίζανε, μωρέ. Τη Ομόνια! Όλα τα Ομόνια. Γιατί πια, τι είναι Ομόνια, από πού είναι. Αυτή είναι Ομόνια. Αυτή είναι Ομόνια. Αυτή είναι Ομόνια. Βασιλαντονόπουλος. 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 Να είχα ένα τέτοιο. Βασιλαντονόπουλος. Βασιλαντονόπουλος. Μάλιστα. Φαντάσου πως θα ήταν η μπλούζα πίσω άμα θα είχα αυτό το όνομα. Ναι, ήταν πολύ μακρύ το υπόνυμο. Ένα μεγάλο, ναι. 2, 4, 6, 8, 10. Κάτσε γιατί κατέφυγε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 γράμματα. Λέξει. Φαντάζομαι. Μέχρι εδώ θα μου φτάσει αυτό το όνομα. Γύρω-γύρω. Θα πάει γύρω-γύρω, Βασίλη. Θα γράφει Βασιλαντονόπουλο. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Βασιλαντονόπουλο. Εδώ να τον δεις, Τόνια, εδώ θα τον δεις όταν παίζει, τώρα να δεις... Ωπα! Όπα! Ολιβιέρα! Ολιβέιρα! Δεν μπορούμε, Ολιβιέρα! Κάτι σαν Ολιβιέρα! Ο Μάντζαλος! Πω πω! Αυτά τα παιδιά είναι το κάτι άλλο! Άσε με! Ησυχία! Τόνια, σήμερα λίγο ντύθηκες, έβαλες αντισυνδύας τα πράγματα, ε. Δεν είναι 10, 11, 12, είναι τσίκα 2. Έλα, Βασίλη, μη λες χαζομάρες. Και 11, αντί για το 11. Ναι, ναι. Μάλιστα. Φαντάζεσαι, 11 και τσίκα 2. Τι 12, βρε. 12, τσίκα 1. Αυτό δεν το έχω δει κάπου. Σάχο. Ναι. Ολιβιέρα, ναι. Ολιβιέρα. Ολιβιέρα. Ο Λιβέρα είναι Πορτογάλος και παίζει στην πατρίδα του τώρα. Φαντάζεσαι. Αλλά παίζει στην ΑΕΚ. Είναι και Λόπες από την Πορτογαλία. Ναι, είναι δύο παίκτες που είναι Πορτογάλοι. Λόπες από την Πορτογαλία. Δεν είναι Βραζιλιάνος, Λόπες. Ποιοι είναι Λόπες. Γιατί Λόπες είναι βραζιλιάνικο υπόνυμο. Τι. Ποιοι είναι Λόπες. Θυμάστε ποια ήταν, Μαρία Λόπες ή ποια, πώς ήταν. Και στη Βραζιλία μιλάνε τέτοια. Πορτογάλικα. Είναι. Μοιάζει πολύ η γλώσσα. Είναι TikToker Λόπες. TikToker έχει Λόπες. Εκεί μάλλον η μισή είναι Λόπες. Είναι τέτοιο όνομα. Ολιβία. Λοιπόν, αυτά έχουμε σήμερα. Εδώ είδαμε και αγώνα, ναι. Δεν είδαμε. Δεν είδαμε. Βλέπουμε. Βλέπουμε, μπράβο. Οπότε εγώ εδώ θα κλείσω σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Εδώ θα μαζέψουμε τώρα. Θα κάτσουμε λίγο όλοι μαζί. Αυτό είχαμε, αυτό σας δείξαμε. Παιδάει. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσετε κι εσείς καλά μαζί μας. Όσο καλά γίνεται, εντάξει, αυτά. Δεν γίνεται. Γιατί, Βασίλη, καλά είμαστε. Δεν είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και εμείς τα λέμε πάλι στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Ναι. Να.